σύντροφοι και φίλοι, αγαπητοί συναγωνιστές και συνοδοιπόροι από τις οργανώσεις των γονέων, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι όσο σημαντικό είναι το περιεχόμενο των σπουδών, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εμείς θεωρούμε ότι εξίσου σημαντικό είναι και ο χώρος, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτό το περιεχόμενο δίνεται στο μάθημα. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα πως ένα παιδί από τα 6 του έως τα 18 του έτη βρίσκεται καθημερινά επί τουλάχιστον 6 ώρες σε έναν χώρο μέσα στον οποίο θα πρέπει να μάθει να σκέφτεται, να επικοινωνεί μέσω της γλώσσας με τους γύρω του, να αντιλαμβάνεται την αντικειμενική πραγματικότητα με τους νόμους που τη διέχουν, να αθλείται, να ψυχαγωγείται και όποια άλλη δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του. Προφανώς, η διαμόρφωση αυτού του χώρου, του σχολείου, εμείς θεωρούμε ότι παίζει σημαντικό ρόλο στο να αισθάνεται αυτό το χώρο δικό του, να τον αγαπήσει, να μάθει να το φροντίσει και να το διατηρεί όμορφο. Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε κανείς να πει πως μοιάζει με τη διαμόρφωση ενός παιδικού δωματίου, όπως το βλέπουμε εμείς οι γονείς, όπου το κύριο χαρακτηριστικό του είναι συνήθως η αγάπη, η ασφάλεια και η προσπάθεια για μια ποικιλία παραστάσεων. Το ίδιο εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να ισχύει και για το σχολείο. Το αίσθημα που δημιουργεί στο παιδί από το νηπιαγωγείο μέχρι και την τρίτη ηλικίου το σχολείο του είναι αποφασιστική σημασία για την προσέγγιση του απέναντι στη γνώση που θα του παρέχεται σε αυτό ένα σχολείο που θα δημιουργεί καταρχάς θετικά συναισθήματα στο ίδιο το παιδί, θα το προδιαθέτει θετικά για τη διαδικασία της μάθησης και πιθανά ένα σχολείο κακοσυντηρημένο, χωρίς κατάλληλες υποδομές, θα δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα, θα το αποθεί από τη χαρά της γνώσης. Το σχολείο των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών, κατά τη γνώμη μας και με βάση τις διεκδικήσεις μας, πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους απαραίτητους χώρους για τη διαδικασία μάθησης. Για παράδειγμα, εμείς θεωρούμε ότι οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να είναι βάερες, ευήλιες, φωτεινές, να έχουν διαθέσιμο εμβαδόν 1,5 τετραγωνικό για κάθε παιδί, πράγμα που σημαίνει πως για 20 τμήματα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 30 τετραγωνικά να έχουμε αίθουσες, πρέπει να έχουν φυσικό φωτισμό, ίσο τουλάχιστον με το 10% του εμβαδού τους και φυσικό αερισμό. Οι τάξεις πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες και με τους κατάλληλους διαδρόμους και κλιμακοστάσια προσπέλασης, ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμός κατά την είσοδο και έξοδο. Εφοδιασμένες με ειδικές κουρτίνες που θα προσφέρουν συσκότηση όταν είναι απαραίτητο στο μάθημα, να έχουν εγκατάσταση για πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς επίσης τους προτζέκτορες, προβολές και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Θα πρέπει να έχουν επαρκή τεχνητό φωτισμό για τις μέρες που έχει συννεφιά, να είναι καθαρές, βαμμένες, με απαλά χρώματα που βοηθούν τη συγκέντρωση στο μάθημα. Οι τουαλέτες. Θα πρέπει να υπάρχει, εμείς θεωρούμε, τουλάχιστον μία τουαλέτα για κάθε 10 μαθητές, ο δε χώρος αυτός να είναι εσωτερικός, να μην χρειάζεται δηλαδή τα παιδιά να βγαίνουν στο προάβλιο για να τις επισκεφτούν. Να έχουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και να είναι ανελιπώς εφοδιασμένες με όλα τα απαραίτητα μέσα. Τα εργαστήρια, απαραίτητα πλέον για τα μαθήματα των φυσικών επιστημών, της πληροφορικής, της τεχνολογίας, πρέπει και αυτά να πληρούν τις προδιαγραφές των αιθουσών διδασκαλίας, αλλά να είναι και εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα όργανα, πάγκους για τη διεξαγωγή των πειραμάτων από τους ίδιους μαθητές, αναζεύγει με την εποπτεία του εκπαιδευτικού προσωπικού. Η αίθουσα παροχής πρώτων βοηθειών που θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει σε κάθε σχολείο, με κατάλληλα εξοπλισμένη, με υλικά, φάρμακα, όργανα, αλλά και με το απαραίτητο μόνιμο ιατρικό προσωπικό. Τέλος, σημαντικό χώρο για κάθε μαθητή πρέπει να αποτελεί η δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου με διαθέσιμο χώρο διαβάσματος και το κατάλληλο προσωπικό. Σε ένα σύγχρονο λοιπόν σχολείο, απαραίτητα πρέπει να υπάρχουν οι απαιτούμενοι χώροι για μαθητές με κινητικά προβλήματα. Κυρίως μιλάμε για παιδιά που έχουν κάποια μόνιμη αναπηρία και είναι αναγκασμένα να κινούνται με καροτσάκι. Αλλά σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν και παιδιά που εξαιτίας κάποιου ατυχήματος, σπάσιμο, διάστρεμα, είναι αναγκασμένα να χρησιμοποιούν πατερίτσες για ένα διάστημα. Στο βαθμό που το σχολείο αναπτύσσεται σε περισσότερους του ενός ορόφου, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσπέλασης αυτούς μέσω κατάλληλων διαστάσεων αναλκυστήρα ή προστατευμένου εξωτερικού αναβατορίου. Σε κάθε όροφο θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια αίθουσα διδασκαλίας με αυξημένες διαστάσεις θύρας, έτσι ώστε να διέρχεται με ασφάλεια το καροτσάκι. Ενώ τέλος, σε κάθε σχολείο θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένη τουαλέτα για άτομα με ειδικές ανάγκες, με διαστάσεις τέτοιες που να διευκολύνουν τη μετάβαση του παιδιού και για να μπορεί να τη λειτουργήσει. Σε ένα σύγχρονο σχολείο έχει ξεχωριστό ρόλο ο αύλιος χώρος, μιας και είμαστε και μια χώρα που έχει ήλιο τον περισσότερο χρόνο, δηλαδή να έχει αρκετά καθίσματα, παγκάκια, ειδικά διαμορφωμένους χώρους για σκίαση, χώρους συζητήσεων
και όχι μπασκέτες ή φιλέ, μιας και αυτά θα βρίσκονται σε κλειστό γυμναστήριο του σχολείου. Να έχει επίσης χώρους πρασίνου, μιας και ιδιαίτερος, έχει ιδιαίτερο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία, μπορεί να παίξει ο σχολικός κήπος, ιδιαίτερα στις μικρότερες ηλικίες. Όπου είναι δυνατόν, να μπορεί να διαμορφωθεί υπαίθριο θέατρο με κυκλικές, περιμετρικές κερκίδες, όπου θα μπορούν να παρουσιάζονται εκεί οι θεατρικές παραστάσεις του σχολείου. Και σήμερα, με τα μέτρα για ένα σχολείο με διευρυμένο ωράριο, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες υποδομές για τη σύντηση των παιδιών μέσα σε αυτό. Να υπάρχει τραπεζαρία με ικανό αριθμό τραπεζοκαθισμάτων για όλα τα παιδιά, για το γεύμα των μαθητών, που δεν πρέπει να σερβίρεται μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και με όλο το απαραίτητο προσωπικό βεβαίως. Μάγειρες, τραπεζοκόμους που διεκδικούμε εμείς. Βασικό επίσης στοιχείο, όπως είπαμε πριν, είναι και ένα κλειστό γυμναστήριο, που εκεί θα μπορούν να γίνονται τόσο το μάθημα της γυμναστικής, όσο και οι προπονήσεις, αγώνες για τις σχολικές ομάδες. Το σύγχρονο σχολείο πρέπει να περιλαμβάνει και όλες τις απαιτούμενες υποδομές για την κάλυψη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των μαθητών του. Απαραίτητο στοιχείο, επομένως, είναι η αίθουσα εκδηλώσεων, αμφιθέατρο, με ειδικά διαμορφωμένη κλίση και καθίσματα, με καμαρίνια για τον απαιτούμενο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αλλά και αίθουσες κατάλληλα διαμορφωμένες για τη διδασκαλία μουσικών οργάνων. Είδαμε λοιπόν ποιο σχολείο θεωρούμε εμείς από τη σκοπιά μας ότι έχουμε ανάγκη για μας και κυρίως για τα παιδιά μας. Αλλά να συμφωνήσουμε επίσης ότι σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να κατασκευαστεί αυτό το σχολείο. Φαίνεται από τα άλλα έργα υποδομών που έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, σύγχρονα αυτοκινητόδρομοι, εθνικές οδούς, σύγχρονα λιμάνια, το Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά κυρίως από τα σύγχρονα ιδιωτικά σχολεία, που όμως τα χαίρονται οι λίγοι που μπορούν να τα πληρώσουν, που μας αποδεικνύουν τις κατασκευαστικές δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα, αλλά και ότι μπορεί να αλλάξει το πρόσωπο της δημόσιας εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τις υποδομές της. Οι προγραμματικές, για παράδειγμα, δηλώσεις του Πρωθυπουργού για προτεραιότητα στις σχολικές υποδομές, που έγιναν κάτω και από την πίεση του κινήματος γονέων εκπαιδευτικών, εμείς θεωρούμε ότι είναι κενές δεσμεύσεων, αφού ο προϋπολογισμός δεν αποτυπώνει καμία αύξηση κονδυλίων που να αφορούν τη σχολική στέγη. Ο αντισεισμικός έλεγχος βρίσκεται σε σημείο 0. Μετά από έναν χρόνο από την ψήφιση του νόμου για το πρόγραμμα των αντισεισμικών ελέγχων των δημόσιων κτηρίων, ενώ με το πιο αισιόδοξο σενάριο πιθανά να ξεκινήσει το 2024. Αυτό αφορά μόνο έναν ταχύ οπτικό έλεγχο, δηλαδή μια πρώτη αποτίμηση της φέρουσας σεισμικής ικανότητας, με στόχο μετά, λέει, την ιεραρχική βαθμονόμηση και προτεραιοποίηση για παραπάνω έλεγχο, δηλαδή έναν σε δεύτερη φάση ουσιαστικότερο δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο. Απλά να σκεφτούμε ότι με ευθύνη όλων όσων έχουν κυβερνήσει σήμερα, από το μεγάλο σεισμό, για παράδειγμα, το 1999 στην Αττική, ελέγχθηκαν μόλις τα μισά σχολεία, ενώ σε επίπεδο Αττικής έχει ελεγχθεί μόνο το 1/3. Ας προσθέσουμε επίσης τη χρόνια υποσυντήρηση των σχολικών κτηρίων, αφού οι Δήμοι, αν και τους έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα, δεν έχουν την αναγκαία χρηματοδότηση. Σε αυτό να συνυπολογίσουμε τόσο τις μη αποδιδόμενες ΚΑΠ από το Υπουργείο προς τους Δήμους, όσο και το γεγονός ότι αυτές είναι στραγγαλισμένες κατά περίπου 60% την τελευταία δεκαετία, καθιστώντας απαγορευτική τη στοιχειώδη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Με βάση την καταγραφή του 2011, αναμένοντας να βγει και η τελευταία του 2021, κατά την οποία δεν έχει αλλάξει δραματικά η κατάσταση, το 66% των σχολείων αναγέρθηκαν πριν από τις αρχές του αιώνα και ως το 1985. Μόλις το 18% είναι χτισμένο με τον τελευταίο αντισεισμικό κανονισμό του 2001. Έτσι, και ήδη αυτά τα σχολεία μετρούν μια 20ετία και τα θεωρούμε ότι είναι τα πιο νέα χτισμένα με τον καλύτερο φέροντα αντισεισμικό οργανισμό. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα αυτό που βιώνουμε όλοι στα σχολεία, και οι εκπαιδευτικοί και εμείς οι γονείς, αλλά κυρίως τα παιδιά μας, σοβάδες να πέφτουν, να καταραίουν οροφές, να πλημμυρίζει το σχολείο με μια νεροποντή, να έχουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία σοβαρά προβλήματα μόνωσης, και αυτά είναι μόνο η μικρή εικόνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στη συντριπτική πλειοψηφία τους τα κακογερασμένα και κακοσυντηρισμένα σχολικά κτίρια. Δυστυχώς, δεν αποτυπώνεται καμία αύξηση ούτε προς τους Δήμους, αλλά ούτε αναφέρεται για νέα αύξηση χρηματοδότηση για την ανέργεια στη σχολική στέγη όπως διεκδικούμε εμείς. Τι θα γίνει, για παράδειγμα, με τα εκατοντάδες εντός εισαγωγικών προσωρινά τσίγκινα κουτιά όπου στεγάζονται με νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ παιδιά του νηπιαγωγείου στην πιο ευαίσθητη ηλικία τους?
πώς θα αντικατασταθούν από σύγχρονα και ασφαλή νηπιαγωγεία, αν δεν υπάρχει γενναία αύξηση χρηματοδότησης. Καθημερινά, όπως είπαμε, εμείς οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά μας ερχόμαστε σε επαφή με σχολεία κακοσυντηρημένα, σχεδόν παρατημένα, θα έλεγε κανείς. Σε πολλά σχολεία της χώρας, όπως είπαμε, χρησιμοποιούνται κοντέινερ για αίθουσες διδασκαλίας. Αυτή η κατάσταση δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που ακολουθήθηκε από όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις, μετά τον Καλλικράτη, τον Κλισθένη, όπου η συντήρηση των σχολείων ανατέθηκε στους Δήμους κατά τα πρότυπα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς όμως να τους έχουν δοθεί και τα κατάλληλα κονδύλια. Και μάλιστα, λόγω των μνημονίων έχουν αποψηλωθεί και οι τεχνικές υπηρεσίες, ώστε σήμερα να μην διαθέτουν ούτε το απαιτούμενο επιστημονικό και εργατικό προσωπικό για να συντηρήσουν τα σχολεία. Φυσικά δεν είναι άμεροι των ευθυνών και οι Δήμοι, που δεν έχουν διεκδικήσει χρήματα, παρά αρκούνται απλά στο πώς θα διαχειριστούν την υπάρχουσα κατάσταση, ας με επιτραπεί η έκφραση, της μιζέριας. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να σταματήσει άμεσα ο κατατερματισμός των ευθυνών σε ό,τι αφορά τη σχολική στέγη. Χρειάζεται, εμείς θεωρούμε, να συσταθεί ένας ενιαίος δημόσιος φορέας που να έχει την ευθύνη από την αρχή, δηλαδή από την έβρεση του κατάλληλου χώρου, κάνοντας και τις μελέτες, μέχρι το τέλος, την παράδοση δηλαδή της κατασκευής με τον κατάλληλο εξοπλισμό για ένα σχολικό κτίριο, εξασφαλίζοντας έτσι τόσο την ισότιμη ανάπτυξη των σχολείων ανά περιοχή, όσο και τη συντήρηση και την αναβάθμιση των σχολείων που υπάρχουν σήμερα. Οι Δήμοι να αποδεσμευτούν από την ευθύνη πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για τον καθαρισμό και φύλαξη των σχολείων, να γίνουν άμεσα μόνιμοι διορισμοί και με πλήρες ωράριο από το κράτος ανάλογα με το μέγεθος του κάθε κτηρίου. Άμεσα, εμείς θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να προχωρήσει ο αντισεισμικός έλεγχος, χθες θα λέγαμε καλύτερα, σε όλα τα σχολικά κτίρια με ευθύνη των ΧΤΥΠ. Οι Δήμοι να δώσουν επιτέλους στη δημοσιότητα τα συμπεράσματα του πρωτοβάθμιου ελέγχου, όσα κτίρια αυτός έχει πραγματοποιηθεί, και να προχωρήσει η διαδικασία του δευτεροβάθμιου, προχωρώντας στην κατάλληλη διαχείριση των επικίνδυνων πεισμάτων. Για να μην κουράζουμε, με βάση όλα τα παραπάνω, εμείς θεωρούμε ότι χρειάζεται άμεσα, πρώτα και κύρια, να υπάρξει γενναία χρηματοδότηση στο ύψος των πραγματικών αναγκών για τη σχολική στέγη. Ως οργανώσεις γονέων, πραγματικά ιεραρχούμε μπροστά από κάθε λογική κόστος-όφελος τις ανάγκες των παιδιών μας. Τις ανάγκες των παιδιών μας για σύγχρονη μόρφωση, αλλά σε ασφαλή και σύγχρονα σχολεία. Ξέρουμε καλά ότι τίποτα από όλα αυτά που διεκδικούμε δεν θα μας χαριστεί. Γι' αυτό καλούμε και από αυτό το βήμα, σε κοινό διεκδικητικό αγώνα, σε ένα ενιαίο μέτωπο, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, για το σχολείο που πραγματικά έχουμε ανάγκη και όχι για το σχολείο που μας ετοιμάζουν.